Tête-à-Tête διοργανώνει φιλανθρωπική φουκού στην αυλή του 341 Creative Space. Μαζί μας η Χλόη και η Ντενής. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να καταρχήν να μου πείτε τι είναι το Tête-à-Tête. Το Tête-à-Tête είναι ένα μη κερδοσκοπικό κίνημα τέχνης, το οποίο έχουμε σκοπό μας τώρα αυτή τη στιγμή να βοηθούμε ιδρύματα τα οποία ειδικεύονται σε θεραπεία της τέχνης, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι η τέχνη βοηθά πνευματικά διάφορον κόσμο, όχι μόνο καλλιτέχνες και όποιον μπορεί να βλέπει τέχνη κτλ. Και ως κοινωνία μπορεί να βοηθηθεί από τέχνη. Δηλαδή δεν είναι μόνο άτομα με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται την τέχνη να εκφραστούν, αλλά και ο κόσμος από διάφορα επαγγέλματα μπορεί να είναι δημιουργικός για να μπορέσει να προσφέρει πίσω στην κοινωνία. Το Tête-à-Tête επίσης έχει ως σκοπό να βοηθήσει νέους καλλιτέχνες που ψάχνουν μια δουλειά εδώ Κύπρο και ή δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο ή δεν έχουν υλικά για να εξασκήσουν το επάγγελμα τους και χρειάζονται μια βοήθεια, έναν ποσό χρηματικό για να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Να πούμε λίγα λόγια για το event που διοργανώνεται, το οποίο δεν είναι το πρώτο. Πρέπει να πούμε ότι είναι το, η δεύτερη χρονιά που... Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά μαζί με λίγο πιο ειδικευμένο σκοπό αυτή τη φορά. Αντί να είναι μόνο για φιλανθρωπικό σκοπό, επειδή εγώ και η Ντενής σπουδάζομαι την ιστορία της τέχνης στην Αγγλία και στη Σκωτία και κάναμε ένα ειδικεύμα μέσω των σπουδών μας πάνω στη θεραπεία της τέχνης και είδαμε πώς βοηθά διάφορα άτομα, όχι μόνο με ειδικές ανάγκες αλλά και άτομα που έχουν κάνει ατυχήματα κτλ. Πώς τους βοηθούν να μπορούν να ξαναπανέρθουν στον εαυτό τους. Ναι. Πώς μπορεί η τέχνη να τους βοηθήσει να εκφραστούν, να θεραπευτούν ψυχολογικά. Οπότε έχουμε βρει το ίδρυμα Αγίος Τηλιανός και η διευθύντρια κυρία Σκεύη μας εξήγησε ότι μέσω διάφορων χειροναυτικών ασκήσεων η τέχνης μπορούν οι κοπέλες να αφαιθούν στη δημιουργικότητα και αυτό τους βοηθά να κοινωνικοποιηθούν. Και ναι, είναι μια θεραπεία. Οπότε σκεφτήκαμε ότι αυτός ο σκοπός, να βοηθήσουμε αυτόν τον σκοπό στην Κύπρο, είναι η πρώτη μας πορεία. Να μου πείτε λίγα λόγια για τις αφήσεις σας. Ναι. Βασικά πήγαμε στο Ίδρυμα την πρώτη φορά που πήγαμε, δεν ήταν εκεί οι κοπέλες. Τις κοπέλες σας πήρανε, είναι 5 κοπέλες που μένουν στο Ίδρυμα. Και είναι εκεί η φροντιστήρια η κυρία Σκεύη, έχει 12 χρόνια και οι κοπέλες μένουν στο Ίδρυμα, έχει 12 χρόνια. Και εμείς τις γνωρίσαμε όταν πήγαμε δεύτερη φορά να τις δούμε, να τις γνωρίσουμε. Και πήραμε μπολιές και ζωγραφίσαμε μαζί τους για 1,5 με 2 ώρες. Και οι αφήσεις είναι, οι δύο αφήσεις που είναι έτσι λίγο πιο αφιερημένες μας, τις έκανε η Ζωή. Και η αφήσα μαζί με το λουλούδι μας το έκανε η Κυριακή. Πραγματικά είδαμε τη διαφορά κάμει στην πνευματική τους κατάσταση εκείνης της στιγμής, δηλαδή τη χαρά που τους έδωσε και ότι μας μιλούσαν και τα λοιπά. Επίσης βλέπεις το χαρακτήρα του καθενός. Ναι. Δηλαδή η Κυριακή για παράδειγμα πρόσεχε πολύ τις γραμμές, ήθελε να το τελειοποιήσει, ενώ η Ζωή απολαύσε την ελεύθερη κίνηση ή το χρώμα. Οπότε μέσω της του art therapy μπορείς να καταλάβεις και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ατόμου. Ναι, οπότε ήθελαμε να κάνουμε την αφήσα μας έτσι προσωπικό. Προσωπική, ναι. Πείτε μου για την φιλανθρωπική φουκού, τι θα περιλαμβάνει, τι έχετε προετοιμάσει. Εντάξει, φιλανθρωπική φουκού θα γίνει στο 341 Creative Spaces, το οποίο είναι στις 341 Αγίου Ανδρέου, απέναντι από το Ρωσικό το σχολείο προς τη μεριά του Ζωολογικού Κήπου. Και βασικά θα είμαστε εκεί εμείς, έχουμε πιάσει
μέρος χορηγιάς από 2-3 τόπους. Θα έχουμε σουβλάκι κοτόπουλο χοιρινό, ελληνική μπίτα. Θα κάνουμε για οποιοδήποτε είναι χορτοφάγος ή vegan. Θα έχουμε ξυλάκια μαζί με λαχανικά. Θα έχουμε επίσης και πίτα μαζί με λαχανική, πίτα πράσινη τέλος πάντων. Να κάνουμε φρέσκο ταλατούρι, τζαντζίκι. Και μπορεί να έχουμε και λίγο σίταρο και θα έχουμε φρέσκα λεμονάδα και μάλλον σαγκριά. Και μπύρα, και εγώ. Επίσης. Ναι, και να πω ότι η Φουκού είναι μια κοινωνική. Μαζεύει κόσμο δηλαδή από τη γειτονιά, θα μαζεύει κόσμο από τη γειτονιά. Προσφέρει στον κόσμο μια ευκαιρία να συζητήσουν, να μιλήσουν για την καθημερινότητά τους. Αλλά επίσης ελπίζουμε πως ο κόσμος θα μιλήσει και για το θέμα της τέχνης, της θεραπείας της τέχνης στην Κύπρο, για να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τον σκοπό. Οπότε σκεφτήκαμε, η Φουκού είναι φαγητό στην Κύπρο, είναι ευκή κόσμο, αλλά θα μπορέσουμε να το... Ναι, ο σκοπός είναι καλός. Mm-hmm. Ναι. Επίσης, πέρσι η πρώτη εκδήλωση την κάνατε στις 31 Αυγούστου. Ναι, ναι. Ούτε ένα χρόνο να πω. Ναι, εντάξει, κοντεύει ένας χρόνος. Κοντεύει ένας χρόνος, ένα φεστιβάλ 12ωρο μουσικό με ελεύθερη είσοδο, το οποίο πέρσι δώσατε στον Ερυθρό Σταυρό. Ναι, είχαμε συνεργαστεί. Πέρσι, αλήθεια να λέγεται, δεν είχαμε... Ήμουν και πολύ πιο νέα, μόνο 20 χρονών ήμουν, ας πούμε. Εντάξει, όχι και ένας χρόνος κάνει διαφορά, αλλά ήταν πρώτος χρόνος πανεπιστημίου, δεν ήμουν και τόσο ειδικευμένη στο θέμα μου, τώρα ξέρω λίγο παραπάνω. Ο λόγος, πέρσι δεν ήταν τόσο ειδικευμένο ο σκοπός μας, απλά είδαμε τι έγινε μαζί με την κρίση στην Κύπρο, αναστατώθηκε πάρα πολύ κόσμο που ήταν το πράγμα. Και είπαμε να συνεργαστούμε μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό και πήγαμε μαζί και αγοράσαμε σχολικά είδη και τα δώσαμε σε παιδιά τα οποία τα χρειάζονται, δεν έχουν την οικονομική ναι, να μπορούν να τα αγοράσουν από μόνο τους. Και αλήθεια να λέγεται, τα σχολικά, τα υλικά είναι αρκετά ακριβά στην Κύπρο. Δηλαδή είναι κάτι που χρειάζεται ο κόσμος και αυτόν είπαμε να το κάνουμε προς εκείνον τον σκοπό. Και φέτος, το οποίο έκανα και αυτό το ειδικεύμα στην θεραπεία της τέχνης, είπαμε να το γυρίσουμε παραπάνω και στο τι είναι ο μεγάλος μας σκοπός. Δηλαδή να προωθήσουμε τις τέχνες και την κοινωνικότητα και την πνευματική βοήθεια που δίνει η τέχνη προς τους ανθρώπους στην Κύπρο. Λοιπόν, σας αφήνω για το κάλεσμα. Κάνε το κάλεσμα στον κόσμο. Ελάτε στη 341 Creative Spaces στην Αγίου Ανδρέου 341. Κοπιάστε για φαγητό, για ποτό, για καλή ατμόσφαιρα. Ναι, να γνωρίσετε τον κόσμο, να γνωρίσετε εμάς, να γνωρίσουμε και εσείς. Ωραία μουσική να μας παίζουν 4 DJs πολλά δυνατοί. Πείτε τους αν θέλετε. Είναι ο Mr. Fox, η Μαριάννα Ιπαύλου, η Έλενα Ιωαννίδου, η Bon Bon. Και επίσης ο Κλάουδιο, ο Πατρεούλα, ο οποίος είναι κάτοικος, έχει το στούντιο του εκεί στο 341 και πραγματικά είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Γι' αυτό ελάτε να φάμε, ελάτε να πιούμε, ελάτε να περάσουμε καλά.